συνάντηση που είχαμε τους Προέδρους, έχουμε αναφέρει τα ποσά. Και σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν θα μπούμε στο προσεχές επόμενο. Όσο ξεκίνησε τα καθίσματα, να τα επανατοποθέσουν στο μόνο δυνατό. Γιατί οι κάτοικοι της Αλμωπίας και της Αλμωπίας, αν μη τι άλλο, δεν ξέρουν τις λεπτομέρειες της συνθήκης, ενδιαφέρονται πιο πολύ να είναι ολοκληρωμένο το θέατρο. Τα υπόλοιπα αφορούν εμάς, όσο το χειριστούμε. Βλέποντας λοιπόν εγώ αυτή τη διαδρομή, ανακάλυψα, αν κάνω λάθος, μπορεί να με διορθώσετε, ή να με κόψετε, ή να με απαντήσετε, ανακάλυψα μια τεχνική μελέτη των 49.000 ευρώ, 49.989, η οποία ήταν αληθής κατ' εμέ. Το έλλειμμα που είχε αυτή η μελέτη είναι ένα θέατρο ανοιχτό, δεν προβλέφθηκαν από τα θέσματα. Άρα τι μελέτη ήταν, γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν ελληνική. Στην πορεία, αφού στην κατασκευή, κατά τη δήλωσή σα, γιατί έχω διαβάσει την δήλωσή σα και του Ισκάκη μου ακριβώ, παραδεχτήκατε ότι έγινε αυτό και τα λοιπά, ότι πήραν τα καθίσματα, διαπιστώσα στην πορεία αρκετά τραγελαφικά ψέματα, θα έλεγα, στην κυριολεξία από διάφορα στελέχη. Και αυτό με συμφλήτει. Με συμφλήτει δηλαδή το γεγονός όταν ρωτάς ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Δήμου, ο οποίος είναι σε περίοπτη θέση πολλά χρόνια, είχε καθίσματα πριν δύο μήνες. Και σου λέει, δεν ξέρω. Ρωτάς έναν αντιδήμαρχο αρμόδιο, είχε καθίσματα πριν δύο μήνες. Και σου λέει, εγώ να καλέστηκα, δεν είχε. Πού καλέστηκες? Στην εκδήλωση? Ή ξέρω εγώ όταν πήγαμε να δούμε, γιατί σήμερα δεν έχει. Πήγα τα ίδια και εγώ δεν έχει. Ναι, σας δηλώνω λοιπόν σήμερα ότι δεν έχει καθίσματα. Αλλά δεν μπορώ να σας δηλώσω ότι το Σεπτέμβριο είχε. Μα ο δήμαρχος το λέει, ο ίδιος, εσείς δηλαδή, και σωστά τα αναφέρετε. Τι μας οδήγησε λοιπόν όλο αυτό το χρονικό διάστημα να προσπαθήσει ο ένας να δουλέψει τον άλλον με μικροψέματα και με αναλήθειες? Κάναμε μια συνάντηση, στην οποία κάλεσα σωστό, συμμετείχα κιόλα. Όπου αναφέρει και ένα μπλοκ θετικό προς εσάς τμήμα για άνθρωπους της τραπέζας και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό είναι δημοσιογραφικό, δεν μπορώ να το δίνω, ούτε είναι το ενδιαφέρον τόπο. Συμμετείχα λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση, στην οποία εντάξει, εσείς είχατε άλλες υποχρεώσεις, δεν ήσασταν, δεν το δημιουργήσα αυτό. Διαπίστωσα όμως άλλα πράγματα. Δεν ήμασταν για μια φωτογραφία να κάνω μια συγκάλυψη, την οποία δυστυχώς το κατάλαβα μετά. Εκεί ήμασταν να δώσουμε μια λύση. Και η λύση ποια είναι? Να βγουν τα καθίσματα. Αύριο, 9 η ώρα, έχετε τη δυνατότητα να υπάρχουν καθίσματα εκεί. Αφήστε τα υπόλοιπα. Γιατί υπήρχαν. Γι' αυτό το λόγο. Με συγκλίνει γιατί ενώ λαθασμένη η πρώτη μελέτη, κατ' εμέ, εντάξει, την κάνουμε, θα κάνουμε ένα συμπληρωματικό εργάκι το οποίο θα το πληρώναμε ο Δήμος με τα καθίσματα. Γιατί λοιπόν όλα ανατράπηκαν? Και μάλιστα αναφέρετε και εσείς, γιατί δεν το ξέρω, δεν ξέρω αν, εντάξει, δεν ξέρω καν αυτό που γράφετε εδώ, είναι και αλήθεια, γι' αυτό ήθελα να το θέσω έτσι τόσο ανοιχτά, ότι ο εργολάβος σκέφτηκε από τους αντιπολίτες. Θα σας παρακαλέσω να φέρετε τον εργολάβο εδώ, γιατί και εγώ είμαι μέρος της αντιπολίτευσης. Πολλοί άνθρωποι, πού δείχτηκες εσύ από εμάς, από μένα προσωπικά ή από ένα μέρος της αντιπολίτευσης? Δηλαδή δείχτηκες και πήγες και έκανες παρέμβαση σε περιουσία του Δήμου, αυτέρνη. Είναι λίγο, θα σας παρακαλέσω να εκφράσω λίγο την κατανάλωση. Ήταν ασήμαντο γεγονό και επειδή στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, δεν θα το τσαπίσω εγώ, θα πρέπει να τα αναφέρω. Θα ήθελα λοιπόν να τα βάλω λίγο στη θέση του τα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί εμείς να αποστάμε αυτή την καρέκλα ή αν ο εργολάβος το βλέπει λίγο διαφορετικά και δεν σε κάποιος από την αντιπολίτευση να αυτή να πάει την καρέκλα του. Είναι περιουσία. Δεν μπορεί να παρεμβαίνει στην περιουσία κάποιος. Εκτός αν υπάρχει το λίγο. Δεν θέλω να προκαλέσω ποιος έδωσε αυτές τις εντολές, είτε έτσι είτε αλλιώς. Είμαι πολύ σαφής. Χάρηκα που έγινε το θέατρο, χάρηκα που υπήρχαν τα καθίσματα, χάρηκα που γίνανε εκδηλώσεις. Τα άλλα είναι μέρος διοικητικό που επιλύεται
πάνω στην Ρεόντρικο. Κάνε το πισινό τους, να το πω έτσι για να συνεννοούμαστε, που οδηγούν πολλές φορές σε λάθος αποφάσεις, αποφάσεις οι οποίες τη ζημιά την κάνουν στην κοινωνία, ταλαιπωρούν κόσμο. Υπήρξαν πολίτες οι οποίοι μου είπαν εγώ έχω κάνει ρύθμιση οφειλών, περσινές οφειλές, τις πληρώνω κανονικά και έχω κατασκευή στο λογαριασμό μου. Για να μην πω πολύ περισσότερα, γιατί μπορώ να πω πολύ πολύ περισσότερα, θα ήθελα μόνο κύριε Δήμαρχε, να μου απαντήσετε ποιος αιρετός, ποιος υπηρεσιακός παράγοντας έδωσε την εντολή και αν αυτό θα αποτελέσει σύστημα για τον Δήμο Αλμωπίας από εδώ και μετέπειτα. Και λέω πάντα ότι υπάρχει νόμος του 14. Πρώτη φορά στον Δήμο Αλμωπίας έχει μπει σε εφαρμογή. Και μάλιστα, κατά την άποψή μου, σε λάθος χρόνο. Και μια λοιπόν που είμαστε εδώ, το θέμα αυτό, εγώ ξέρετε δεν είμαι από τους νομικούς συμβούλους που αποφεύγω να κάνω προτάσεις. Αν θέλετε, και τι θα συμβεί αύριο και μετά αύριο. Υπομονωτή πρόβλεψη. Θέλω λοιπόν να κάνω μια συλλογική πρόταση, γιατί πολλές φορές οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας έχουν εκφραστεί και ο ίδιος ο Δήμος, και θα πολύ περισσότερο αντιδήματα του πρόεδρου, του πρόεδρου της κυρίσεων, οι οποίοι υπηρετούν το αντιμήμενο, έχουν πει με τα σχεδόν με έπαρξη στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο που θα φέρουμε θα πούμε τα λεξικότημα αυτό πρέπει, στην λέει, άρθρο και λεξικότημα και τα λεξικότημα, δεν είπαν ποτέ τι νομίζετε για τον συνάδελφο ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα το βρείτε μπροστά σας, θα το βρείτε γιατί και συνολικά η αυτοδιοίκηση περνάει σε ένα νέο χρόνο και σε ένα κύκλο τελευταίο της σχολιών οικονομικών. Άλλωστε τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχουν προβληθεί στον κρατικό προπολογισμό και είναι 2,5 κάπ για κάθε Δήμο στον Δήμο Αλμωπίας που ήταν αρκετά σημαντικά τα χρήματα και θέλω να του δεν φάσκονται.
σε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση της χώρας, όπως είναι η ΔΕΗ, που είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα, μπορεί και ο κ. Αλεξόπουλος έτσι αδελφόμενο να μας πει αν είναι αρκετά σιωπηρό. Η εταιρεία αυτή λοιπόν έκανε ορισμένες τομές προς τους πολίτες. Μία από τις τομές, μία θα αναφέρω, ήταν να δώσει έκπτωση 15% σε αυτούς οι οποίοι πληρώνουν τα αρνητικά της οφείλας τους. Μόνο για και έκανε και καλύτερο ρύθμιση σε αυτούς οι οποίοι κοστούν και μέχρι 1000 ευρώ. Θέλω λοιπόν κύριε Δήμαρχε, έστω και πληρωτικά, ακολουθήστε. Ο Δήμος Αλμωπίας δεν έχει να κερδίσει τίποτα μονίμως και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα που οι δυσκολίες οικονομικές της κάθε οικογένειας γίνονται μεγαλύτερες. Δεν έχει να κερδίσει τίποτα επιμένοντας παραδείγματος χάρη στα ίδια τιμολόγια και αυξήσεις. Πρέπει να δώσει κίνητρο. Κίνητρο ίσπραξης. Το ζεστό κλίμα στην πορεία στους Δήμους θα είναι πάρα πολύ απαραίτητο και θεωρώ λοιπόν ότι γίνεται μια πρόταση η οποία θα πρέπει να τη δείτε τουλάχιστον να προβληματιστείτε. Είναι οι συχνές διακοπές στην ηλεκτροδότηση της Αλμωπίας. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο, δεν είναι χρησινό. Είναι φαινόμενο το οποίο ταλαιπωρεί τους πολίτες, τους επαγγελματίες, όλες τις περιοχές τα τελευταία χρόνια. Η χώρα ζημιώνει. Ταλαιπωρία. Με το πρώτο περισσότερο φύσμα του αέρα. Με την περισσότερη βροχή. Με μια αστεία χιονόπτωση. Έχουμε διακοπές και πληρωμότητες. Εδώ κύριε Δήμαρχε, θα πρέπει να δει ένα τέλος. Θα πρέπει να δει γιατί η αλληλεγγύη αυτή συμβαίνει μόνο σε εμάς, ξέρετε, και ιδιαίτερα στην πλευρά του πρώην Δήμου Εξεπλατάδου, που έχει άλλο πληθυσμό από σφίδρα, που σπάει από ψυχιακή και πάει από τον Δήμο Εξεπλατάδου. Θέλω όμως να το δείτε αυτό το ζήτημα. Θέλω να το δείτε και να ζητήσετε ευθύνης γιατί και τι φταίει και να διορθωθεί επιτέλους αυτό το θέμα. Αυτό πολλές φορές έχει οδηγήσει διακοπή της ηλεκτροδότησης και στην ταλαιπωρία και πιστεύω ότι πιθανώς το ζήτημα που είχαμε δημοτική αρχή τις τελευταίες μέρες ότι δεν, όταν δεν έχει ρεύμα δεν έχει τηλεόραση. Και ξέρετε, πάρα πολλοί κόσμος παλιωριά δεν έχει τηλεόραση. Ταλαιπωρεί και ο κόσμος αν θέλετε με τα κανάλια. Σε άθλια κατάσταση το πρώην δημοτικό της Αποδράτης. Τέτοια κατάσταση στο Δήμο, στο φίλο αυτό δεν έχω, δεν θυμάμαι ποτέ. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι διαμαρτυρίες όλου του κόσμου που ούτε εργάζεται ή την επισκέπτεση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η κατάσταση δηλαδή στο φίλο. Σε όλα τα επίπεδα δεν μπορώ να πω αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει. Πιστεύω, το βλέπετε και το ξέρετε. Και ένα τελευταίο κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι η πρώτη συνεδρίαση του έτους και θεωρώ ότι πρέπει να κινηθούμε όλοι σε ένα περιβάλλον έτσι χαμηλών τόμων. Είναι έτσι του Δημοτικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα από το Δήμα του Μέντρου και καλά ήταν να ευχαριστεί ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Επειδή άρχισε και με πολύ χαρά να αναγγέλει ότι ξέρετε και αυτό το δημοτικό τέλος του 1,7 που βλέπετε από τα ευρωπαϊκά προδόσεις και καλά κάνει. Τώρα λοιπόν, είναι τρίτος χρόνος της Υπουργείας της Δημοτικής Αρχής. Τώρα λοιπόν, ως επισφράγισμα πραγματικό, όλες αυτές τις προσπάθειες συνδικών, ειδικά των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων, θα κυριεύουμε και σήμερα από ότι αναμόρφωση του προπολογισμού, να πείτε επιτέλους να δώσουμε την πάγια προκαταβολή στους προέδρους των χωριών. Η πάγια που καταβολή, κύριε Δημαρχέ, δεν είναι κάτι ελαστός. Το προβλέπω καταγράφης και νομίζω ότι μπορεί να γίνει εφαρμογή. Θα σας έρθουν το πλεονέκτημα αυτό και σαν διοίκηση πάρα πολλές φορές. Πολλά μικρά προβλήματα τα οποία είναι κάθε πρόβλημα είναι σημαντικό, αλλά είναι πολύ μικρό και θα μπορεί να το λύσει ο πρόεδρος του χωριού από μόνος του, θα σας διευκολύνει και σαν δημοκρατή. Θεωρώ λοιπόν θα είναι μια έμπρακτη στους προέδρους απόδειξη ότι αυτά που λέτε κατά καιρούς μέσα στα δημοτικά συμβούλια και από τους δημοτικά συμβούλια θα πιστεύει. Δήμαρχε, επίσης θέλω να δείξω την ευαισθησία σας. Γιατί είναι καλά να λέμε και να χαιρετήσουμε πρωτοβουλίες και της Στρατηγικής Μακεδονίας στον χώρο της
οποίο αφορά όλους μας. Είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και είναι ντροπή για όλο το δημοσίευμα. Να υπάρχει χαλασμένο ασθενοφόρο του κέντρου υγείας για περίπου 3.000 ευρώ. Θεωρώ λοιπόν ότι αύριο το πρωί θα πρέπει ο Δήμος Αλμωπίας να το δει. Είναι θέμα, δεν κάνουμε πολιτική, δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα. Λέμε το πρόβλημα το οποίο αφορά τις ζωές όλων των κατοίκων της Αλμωπίας και όχι μόνο. Θα σας παρακαλέσω θερμά αυτό το θέμα το λύσει.
ψηλά πολιτικά. Όπως και να το κάνουμε ψηλά πολιτικά. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί... Πριν φτάσω όμως εκεί, θα ήθελα πραγματικά να τον ευχαριστήσω που μας κατευθύνει στην λήψη αποφάσεων οι οποίες έχουν στόχο να δώσουν κίνητρα στους πολίτες, έτσι ώστε όλη αυτή η προσελειψή ανάμεσα στο Δήμο και στο Δημότη να επιφέρει άμεσα αποτελέσματα και στη μία και στην άλλη. Όπως είστε εσείς στον προηγούμενο δημοσιογραφικό του Δημοσιογραφικού του 2016, είδαμε μια απόφαση σχετικά με την αγωγική χρέωση για την άνοιξη. Αν δεν είναι αυτό το κίνητρο στους δημότες να προσέξουν, να αποδώσουν και να χειριστούν την περιουσία του Δήμου προς δικό τους όφελο, έτσι ώστε να μειωθούν και οι τιμές αντίστοιχα των χρεώσεων, ποιο είναι. Και να έρθω στο τελευταίο θέμα, κύριε Πρόεδρε, και να κλείσω. Εκεί που θα έπρεπε να φωνάζεις είναι αλλού. Αλλού είναι.